στο screenshot της ανάρτησης της Αρετής Αθανασίου εμφανίζεται η ώρα που αυτή δημοσιοποιήθηκε. 6 και 02 PM. 6.02 το απόγευμα δηλαδή, στις 17 Απριλίου, τη Δευτέρα του Πάσχα. Η ώρα αυτή δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα. Πώς η δημοσιογράφος έμαθε την είδηση από το newsbomb.gr όταν αυτό τη δημοσίευσε στις 8 και 23 πρώτα λεπτά το βράδυ, 2 ώρες και 21 λεπτά μετά την ανάρτησή της στο Twitter? Δεν είμαι ελέφαντας, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Η πραγματικότητα όμως μπορεί. Το Google μπορεί. Το Twitter τραβάει αυτόματα τα στοιχεία της ώρας, της ζώνης ώρας χρόνου από το κινητό του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη συσκευή. Και χρησιμοποιεί και το Twitter και κάνει το ποστάρισμα. Αυτό αλλάζει, αλλά με πολύ δύσκολο τρόπο. Όπως λέει η Αρετή Αθανασίου, το site στο οποίο αυτή είδε το όνομα της γυναίκας που κατήγγειλε τον Αλέξη Γεωργούλη δεν ήταν το πρώτο που έγραψε το όνομά της. Έχω κάνει retweet ένα screenshot στο οποίο φαίνεται ότι το λικαβητός.gr έχει δημοσιεύσει το όνομα της κοπέλας στις 16 Απριλίου 2023, ανήμερα του Πάσχα στις 10.30 το βράδυ. Είναι δυνατόν να δημοσιεύσει ο λικαβητός.gr την είδηση πριν αυτή προκύψει? Ανήμερα του Πάσχα, Κυριακή 16 Απριλίου, ενώ το θέμα προέκυψε τη Δευτέρα το απόγευμα 17 Απριλίου. Το Twitter είναι και θεωρείται αξιόπιστο. Και για να είναι και να θεωρείται αξιόπιστο, πολύ βασικό είναι να διασφαλίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία που γίνεται το κάθε tweet. Γι' αυτό το λόγο το Twitter τραβάει αυτόματα τα στοιχεία της ώρας, της ζώνης ώρας χρόνου από το κινητό του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη συσκευή. Και χρησιμοποιεί και το Twitter και κάνει το ποστάρισμα. Αυτό αλλάζει, αλλά με πολύ δύσκολο τρόπο. Για να αλλάξει πρέπει να μπεις πολύ βαθιά στις ρυθμίσεις του Google, πρέπει να αλλάξεις τη ζώνη ώρας στις ρυθμίσεις βαθιά του Twitter και μόλις το κάνεις αυτό τι συμβαίνει, σε ειδοποιεί συνέχεια αν είσαι σίγουρος ότι η ώρα ζώνης είναι σωστή, γιατί βλέπει ότι είσαι σε διαφορετική ζώνη ώρας. Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι ένα tweet είναι γνήσιο είναι να ζητήσουμε από τον κάτοχο του λογαριασμού να ποστάρει. Με το που ποστάρει συγκρίνουμε την ώρα με την ώρα που βλέπουμε στο κινητό μας. Ο άλλος τρόπος είναι να δούμε σε παλιά του tweets και παλιά του posts τι ώρα εμφανίζεται, τι ώρα εμφανίζεται το πρώτο like, τι ώρα εμφανίζεται το πρώτο comment. Από αυτό βλέπουμε, γιατί οι υπόλοιποι χρήστες δεν μπορεί όλοι να είναι σε άλλη ζώνη ώρας, είμαστε όλοι σε κοινή, δηλαδή την ελληνική.